Χαίρετε εν Κυρίο πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση θα δούμε τι ακριβώς συμβολίζει η εικόνα της ως της Θεοτόκου και ποια η ερμηνεία της. Η Παναγία μας, η Θεοτόκος Μαρία, η μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως άνθρωπος σαν και μας που ήταν, έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί εορτάζουμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα το γεγονός αυτό της κοιμής εώστης. Δεν το λέμε όμως θάνατο αλλά κοίμηση. Για τους χριστιανούς δεν υπάρχει θάνατος αλλά κοίμησης. Διότι όσοι έφυγαν από κοντά μας δεν πέθαναν, δηλαδή δεν έσβησαν, αλλά κοιμούνται και περιμένουν το σάλπισμα του Αγγέλου κατά την Δευτέρα Παρουσία για να ξυπνήσουν και να κρυθούν από τον Κύριο. Στις 15 του μηνός Αυγούστου εορτάζουμε την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και όχι μόνο αυτό. Όπως ακούμε και στον συναξαριστή του όρθρου της ημέρας αυτής, τιμούμε και την μετάστασή της. Μετάσταση σημαίνει ότι η Θεοτόκος έφυγε στον ουρανό με το σώμα της. Το σώμα της Θεοτόκου δεν υπάρχει στη γη, αλλά είναι στον ουρανό. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ας παρακολουθήσουμε μία από τις παραδόσεις που έχουν σχέση με την κοίμηση της Παναγίας μας. Οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Γευσιμανή και το εναπέθεσαν μέσα σε λαξευτό τάφο, όπως είναι αυτός που βλέπουμε στην εικόνα της Αναστάσεως του Λαζάρου, και της Αναστάσεως του Χριστού, επειδή αυτά είναι τα ταφικά έθιμα των Εβραίων. Από τους Αποστόλους ένας απουσίαζε ο Θωμάς. Αυτά πάντα σύμφωνα με την παράδοση. Είχαν περάσει τρεις ημέρες από τον ενταφιασμό της Θεοτόκου, όταν ένα σύννεφο άρπαξε τον Απόστολο Θωμά από την Ινδία και τον απόθεσε κοντά στον τάφο της Θεοτόκου. Από εκεί ο Θωμάς είδε την Θεοτόκο να ανεβαίνει στον ουρανό και φώναξε «Παναγία μου, πού πας» Τότε η Παναγία έβγαλε την ζώνη της και του την έδωσε και μετά εξαφανίστηκε από μπροστά του. Τότε ο Θωμάς άρχισε να παρακαλεί τους άλλους Αγίους Αποστόλους να τραβήξουν τον λίθο που έφραζε το μνήμα της Θεοτόκου για να προσκυνήσει και αυτό στο σώμα της και να την αποχαιρετήσει. Πράγματι οι Απόστολοι άνοιξαν το μνήμα και έμειναν έκθαμβοι. Μόνο το σάβανο που σκέπαζε το σώμα της είδαν μπροστά τους. Ο Χριστός είχε πάρει κοντά του και το σώμα της Παναγίας Μητέρας του. Αυτό είναι το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου που εορτάζουμε στις 15 Αυγούστου και είναι γνωστό σε όλου ως κοίμηση. Η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου την οποία προσκυνούμε κρύβει πολλούς συμβολισμούς. Στο κέντρο της εικόνας κυριαρχεί η Παναγία μας, η οποία είναι ξαπλωμένη σαν να κοιμάται. Τα μάτια της είναι κλειστά και το πρόσωπό της γαλήνιο. Ακριβώς από πάνω της βρίσκεται ο Υιός και Θεός της, που κρατάει στα χέρια του την ψυχή της Παναγίας Μητέρας του, η οποία παριστάνεται ως ένα φασκιωμένο μωρό. Όπως συμβαίνει σε όλες τις κηδείες, υπάρχει ένα κερί αναμένο, ενώ ο κορυφαίος των Αποστόλων ο Πέτρος θυμιατίζει. Το σώμα της Θεοτόκου το περιτριγυρίζουν οι Απόστολοι, οι οποίοι έχουν μαζευτεί από τα πέρατα της οικουμένης. Σε κάποιες εικόνες υπάρχει η παράστασή τους που τους δείχνει να μεταφέρονται πάνω σε σύννεφα. Πίσω από τους Αγίους Αποστόλους, Ικονίζονται οι πατέρες της Εκκλησίας. Πολλοί από αυτούς δεν βρίσκονται μπροστά εκείνη την ώρα, διότι έζησαν σε μεταγενέστερα χρόνια. Όμως αγιογραφούνται παρόντες, επειδή έγραψαν λόγους και τροπάρια για αυτήν. Οι άγγελοι, τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ, περιβάλλουν τον Χριστό και την ψυχή της Παναγίας. Δεν χρωματίζονται επειδή είναι άειλοι και φαίνονται με γκρι χρώμα. Χρωματίζονται μόνο τα εξαπτέρυγα που βρίσκονται ως προπομπή της Αγίας Ψυχής προς τον ουρανό, προς τα Άγια. Ψηλά στην εικόνα εικονίζονται δύο άγγελοι, οι οποίοι κρατούν ανοιχτές τις πόρτες του Παραδείσου για να εισέλθει αυτή που είναι τιμιότερη από όλους τους Αγίους Αγγέλους.